Γνωστόν, το τεχνικό πρόγραμμα της Δημοτικής Αρχής για το 2022 προέβλεπε στον χώρο του παλιού κολυμπητηρίου να γίνει ένα σύγχρονο αθλητικό πάρκο, ανοιχτό αθλητικό πάρκο για όλους τους συμπολίτες μας, σύν μια σύγχρονη αίθουσα βαρών, την οποία θα χρησιμοποιήσουν τα αθλητικά μας σωματεία που δραστηριοποιούνται τόσο στο Στίβο, όσο στο τένις και όσο στο Μιχάλης Παρασκευόπουλος στα αθλήματα σάλας. Δυστυχώς, γνωρίζοντας φυσικά τις ισορροπίες που επικρατούν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, η αντιπολίτευση πρότεινε και κατάφερε να ψηφίσει ώστε ο συγκεκριμένος χώρος να γίνει υπόγειο πάρκινγκ με έναν βοτανικό κήπο από επάνω. Νομίζω όμως ότι όλο αυτό το διάστημα, αυτό που εισπράττουμε από την κοινωνία είναι ότι φτιάξτε γρήγορα αυτόν τον χώρο, έναν αθλητικό χώρο, έναν χώρο ο οποίος είναι χαρακτηρισμένος στις αθλητικές εγκαταστάσεις, προκειμένου να τον αποδώσουμε στους συμπολίτες μας. Ως εκ τούτου λοιπόν, ο σχεδιασμός που είχαμε κάνει εμείς ως Δημοτική Αρχή και η μελέτη η οποία βρίσκεται σε μια πολύ μεγάλη ωριμότητα, η οποία είναι ένα αθλητικό πάρκο το οποίο δεν υπάρχει στην πόλη μας, θα δημιουργηθεί ένας χώρος εξαιρετικά όμορφος και χρηστικός για όλους τους συμπολίτες μας με ελεύθερη πρόσβαση. Νομίζω ότι πλέον είναι απαίτηση όλων. Ως εκ τούτου λοιπόν, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα κατεβάσουμε μία πρόταση τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος, όπως γίνεται και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, προκειμένου επιτέλους η αντιπολίτευση να καταλάβει ότι αυτός ο χώρος πρέπει άμεσα να αξιοποιηθεί, είναι ένας χώρος με αθλητικές εγκαταστάσεις και ως τέτοιον πρέπει να τον αξιοποιήσουμε. Υπάρχει σχέδιο, υπάρχει μελέτη, υπάρχει πρόταση στη Δημοτική Αρχή και νομίζω ότι είναι ευκαιρία για όλους μας να φτιάξουμε αυτόν τον χώρο και να τον αποδώσουμε στους συμπολίτες μας.